Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Βελτίωση εμφανίζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών τραπεζών. Ωστόσο, για πρώτη φορά η Τράπεζα της Ελλάδος παραδέχεται ότι η εκτεταμένη ύφεση στην Ελλάδα έχει επηρεάσει την ποιότητα ενεργητικού των τραπεζών, καθιστώντας τη διαχείρισή τους προβληματική. Θολό παραμένει ακόμα το τοπίο όσον αφορά την αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑ. Η Βελγική Φλάξη, με στελέχη της οποίας συναντήθηκε πριν λίγες μέρες ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, προβάλλει ως ο νέος μυστήρας για την πώληση του διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, 1,5 σχεδόν μήνα μετά το ναυάγιο της πώλησης στην Αζερική Σόκαρ. Σημαντικά λιγότερα ήταν τα χρήματα που συγκέντρωσαν το 2016 startups στη Silicon Valley σε σχέση με το 2015. Σύμφωνα με τους Financial Times, τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν στην Καλιφόρνια σημείωσαν μεγαλύτερη πτώση από τον παγκόσμιο μέσο όρο αλλά και από άλλα τεχνολογικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα καλάθι γεμάτο καπνό, τσιγάρα, αλκοόλ και ναρκωτικά θα σας κοστίσει πιο φθηνά σε Κονγκό, Ονδούρα και Λάος. Στην Ιαπωνία, οι αντίστοιχες ποσότητες ουσιών θα σας κοστίσουν πολύ πιο ακριβά. Το Bloomberg συνέκρινε τις τιμές ενός καλαθιού γεμάτο καλούδια σε περισσότερες από 100 χώρες. Όλα έχουν να κάνουν με το κόστος διανομής. Όσο πιο κοντά στο παραγωγό, τόσο πέφτει η τιμή. Δοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα του χρηματιστηρίου Αθηνών με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 658,21 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 1,08%. Ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.